Κοντά μου ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Coach, σε ένα παιχνίδι που η Κηφισιά είχε πολλά προβλήματα. Δεν είχατε διαγώνιους διαθέσιμους σήμερα. Δεν είχατε και τον Σπηλιώτη, έναν από τους βασικούς κεντρικούς. Το παλέψατε στα δύο πρώτα σετ, ήσασταν ανταγωνιστικοί. Δεν καταφέρατε να πάρετε κάτι από το παιχνίδι. Γενικό συμπέρασμα. Είμαστε συνηθισμένοι στα προβλήματα. Θα ανησυχήσω όταν δεν έχω παίκτες να βάλω στο γήπεδο. Ακόμα και με διαφορετικές ειδικότητες, όταν καλούνται τα παιδιά, προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε και την τύχη με το μέρος μας, να μπορέσουμε να είμαστε υγιείς εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Όσον αφορά στο σημερινό παιχνίδι, τηρημένων των αλλαγών σταθήκαμε αρκετά καλά στα δύο πρώτα σετ. Όπου στα τελειώματα αυτών χάσαμε κάπως το μυαλό μας, δεν κρατήσαμε τακτική μας. Και όταν παίζεις με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός που απαρτίζονται από χαρισματικούς παίχτες και ανά πάσα στιγμή μπορούν με ατομικές ενέργειες να πάρουν το παιχνίδι, αυτό το πληρώνεις. Έτσι έγινε και σήμερα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι δεν θα αφήσουμε την κακή εικόνα του τρίτου σετ να χαλάσει την όμορφη προσπάθεια που δημιουργήσαμε στα δύο πρώτα. Ανασύνταξη δυνάμεων, έχουμε δύο μέρες μπροστά μας να προετοιμαστούμε. Και αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής που ξεκινάνε τα play-off για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, να παρουσιαστούμε όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Η κατάσταση των παιχτών που απουσίασαν σήμερα, ποια είναι και εν ώψη των κρίσιμων αγώνων που έρχονται, του Κοσάνοβιτς, του Σπηλιώτη? Ελπίζω να μπορέσουν να ξεκουραστούν, να ανακάμψουν. Κάποιοι με όσεις, κάποιοι με τραυματισμούς, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι με γεμάτο ρόστρο και ο καθένας από τη μεριά του να δώσει ό,τι μπορεί, έτσι ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν περιμένουμε μέσα σε δύο μέρες να αλλάξουν πολλά. Από εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, είμαστε αισιόδοξοι και ευελπιστούμε να είμαστε όλοι υγιείς για να παρουσιαστούμε όσο πιο καλοί και δυνατοί μπορούμε. Και κάτι τελευταίο, δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που αντιμετωπίζετε σαν προπονητής τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή έχετε γράψει με χρυσά γράμματα, νομίζω, το όνομά σας στην ιστορία αυτού του συλλόγου, νομίζω ότι πάντα τα συναισθήματα είναι ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι? Προφανώς. Με τον Ολυμπιακό έχω κατακτήσει σχεδόν τους περισσότερους τίτλους της καριέρας μου σαν αθλητής. Αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της καριέρας μου και δεν είναι κρυφό ότι πραγματικά χαίρομαι όταν αντιμετωπίζω. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να μπορέσω να κερδίσω κάτι, πόντου-πόντους. Θα είναι τεράστια τιμή για μένα και την ομάδα που εκπροσωπώ, που αντιπροσωπεύω. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ.